Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, αυτό που είπα για τους συνταξιούχους δεν αφορά πολλούς συνταξιούχους, αλλά αφορά ένα κομμάτι όπου. Δεν αφορά λίγους. Δεν αφορά και λίγους, μπράβο, ναι, δεν είναι και λίγοι. Μιλάμε για μικρά ποσά. Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων έχουν περίπου 750.000. Δεν είναι καθόλου λίγοι τελικά. Δεν είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν ήταν η αύξηση. Ναι. Μπορεί κάποιοι να μην ήταν καθόλου, αλλά πάρα πολλοί άλλοι, ένα μεγάλο μέρος της αύξησης που θα είχαν, δεν το βλέπουν γιατί το τρώει η εισφορά αλληλεγγύης. Το τρώει η εισφορά αλληλεγγύης. Για να εξηγήσουμε. Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων είναι ένας νόμος του 2010 και επιβάλλεται στα ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.400 ευρώ μεικτά για τις κύριες συντάξεις και 300 ευρώ μεικτά για τις επικουρικές. Συνολικά, οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν εισφορά αλληλεγγύης, μικρή ή μεγάλη, είναι 750.000. Είναι περίπου κάτι παραπάνω από το 25%. Δεν είναι λίγοι δηλαδή. Ναι. Για να το ξεκινήσουμε, μιλάμε για μεικτά ποσά. Καθαρά παίρνουν πολύ λιγότερο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι ότι είναι πλούσιοι. Ωραία. Είναι προφανώς ψηλότερο το μέσο όρο, αλλά έχουν και πολύ μεγάλες κρατήσεις. Ακριβώς. Η μεγάλη αδικία με την εισφορά αλληλεγγύης είναι ότι αυτή επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ. Όχι κλιμακωτά. Άρα, όταν κάποιος για παράδειγμα έχει έως τώρα 1.380 ευρώ μεικτά κύρια σύνταξη, δεν είχε εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Με την αύξηση 3,1% πήγε 1.421 μεικτά. Άρα, απευθείας αυξήθηκε 41 ευρώ μεικτά η κύρια σύνταξή του, αλλά επειδή πήγε 1.421, έφτασε να έχει εισφορά αλληλεγγύης 3% από το πρώτο ευρώ. 3% σε 1.421 είναι 43 ευρώ. Άρα, ενώ έπρεπε να δει 41 ευρώ μεικτή αύξηση, είχε 43 ευρώ μεικτή μείωση. 2 ευρώ καθαρά. Άρα, είδε 2 ευρώ καθαρά λιγότερο, ενώ αυξήθηκε στην αξία του. Ενώ έχει πάρει και την αύξηση. Ενώ έχει πάρει και την αύξηση. Αντίστοιχα, εκείνοι που ήταν κοντά στα 1.700 και τα υπερέβησαν. Γιατί μόλις πάρει τα 1.700, πάει 6% από το πρώτο ευρώ όμως. Όχι κλιμακωτά από το 1.701 και πάνω. Ναι, ναι. Ωραία. Άρα, όσο κάθε αύξηση που δίνεται, στην ουσία, αν περάσεις κλίμακα, σου παίρνει πιο μεγάλο ποσοστιαίο ποσό. Κατά μέσο όρο, εκείνοι που υπερβαίνουν τα 1.600 μεικτά, δεν παίρνουν ούτε τη μισή καθαρή αύξηση από τη μεικτή που έχουν. Λόγω της φοράς. Λόγω της φοράς. Εδώ πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε κάτι. Έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια. Βέβαια, είχαν ακουστεί και τα προηγούμενα χρόνια και πριν τις εκλογές. Εδώ τώρα ακούγεται ξανά, ελπίζω να μην είναι ξανά ζεσταμένο φαγητό και να έρθει, ότι ή θα πάμε σε μία μείωση αυτών των συντελεστών, παράδειγμα αντί για 3% να είναι 1,5%, αντί για 6% να είναι 3%, πάνω από 1.700 ή πάνω από 2.000 ή πάνω από 1.400, είτε να παραμείνουμε τα ποσοστά ίδια, αλλά να πηγαίνουν κλιμακωτά. Δηλαδή 3% στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.400. Και όχι από το πρώτο ευρώ, λέτε. Όχι από το πρώτο ευρώ. Ακριβώς. Γιατί έτσι έρχονται κάποιοι σε χειρότερη μοίρα από κάποιον που παίρνει λίγο λιγότερα. Και παίρνει τελικά λίγο λιγότερα εκείνος που έχει παραπάνω μεικτά, καταλάβατε. Είναι άδικο. Είναι φανερά άδικο όπως εφαρμόζεται. Δεν το συζητάμε, είναι σίγουρο. Προφανώς είναι άδικο. Και βέβαια εκτιμώ ότι αυτό θα πρέπει να έρθει για να μην φανεί ότι υπάρχει μία μονομέρεια. Πακέτο και με κάτι ακόμα. Πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά το ζήτημα νέας οικονομικής ενίσχυσης στους χαμηλούς συνταξιούχους. Δεν μπορεί άνθρωποι με 400 ευρώ σύνταξη, με μία ακρίβεια η οποία, αν θες να πας να φας δυο σουβλάκια και μια σαλάτα, δίνεις 20 ευρώ, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και πληρώνεις πιο ακριβά από οποιαδήποτε άλλη χώρα, είμαστε πιο ακριβές χώρες αναλογικά με τους μισθούς που έχουμε και τις συντάξεις που έχουμε. Αυτή τη στιγμή, αν συγκρίνουμε τον μέσο Ευρωπαίο με τον Έλληνα καταναλωτή, είναι πολύ μεγαλύτερο αναλογικά το ποσό το οποίο δαπανά και με τις υποδοχές του. Και αυτό αντιλαμβάνεστε, είναι πιο άδικο για εκείνους που έχουν χαμηλό εισόδημα. Εκείνοι που έχουν 400-500 ευρώ σε δάξη, τους τελειώνουν τα χρήματα όχι για να βγουν έξω, για να πάρουν σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Να φάνε, να έχουν ένα πιάτο φαγητό ή να πληρώσουν ρεύμα ή αν έχουν και ενίκεια, θα τελειώνουν τα λεφτά σε 10-12 μέρες. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τώρα, Το πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία, θα σκάσει μεγάλο ανθρωπιστικό ζήτημα. Θα έχουμε ξανά νέα ανθρωπιστική κρίση και σε μια περίοδο που υπάρχουν παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, θα έχουμε ανθρώπους που ζουν σε ζώνες περιθωριοποίησης, αν δεν το λύσουμε. Άρα θεωρώ
και η εισφορά αλληλεγγύης έχουν αλλάξει και κάτι να γίνει με τις χαμηλές τάξεις. Πείτε μου κάτι ακόμα, σας παρακαλώ. Κάτι ακόμα να ρωτήσω, σας παρακαλώ, τώρα εμείς και αναφερόμαστε στο κομμάτι των συνταξιούχων. Έχουμε εικόνα πόσοι είναι οι συνταξιούχοι που παίρνουν τη σύνταξη και εργάζονται παράλληλα? Δεν έχουμε πλήρη εικόνα, αλλά αυξάνονται γεωμετρικά από το 18 και μετά. Ναι. Τώρα αυξάνονται ακόμα παραπάνω, γιατί γίνεται πολύ συνθερότερο. Γι' αυτό το ρωτώ. Είναι αργές χιλιάδες και έχουν πολύ αυξητική στην ουσία τάση, διότι πλέον και επιτρέπεται, αλλά πλέον είναι πάρα πολύ επαφελές με την αλλαγή που έγινε πρόσφατα. Πράγματι, ήταν μια αλλαγή που έγινε εποφελία των συνταξιούχων. Ήταν ένα καλό μέτρο αυτό που έγινε τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, κανέναν ο οποίος μπορεί να βγει, δεν το συμφέρει να μην την πάρει ακόμα και να βάσει και ξαναδουλεύει. Άρα, όποιος έχει 40 χρόνια, πρέπει να βγει, χάνει λεφτά. Έρχονται οι άνθρωποι και στα γραφεία μας που μπορεί να έχουν αμελήσει. Δηλαδή, μια κυρία, ας πω, παράδειγμα, η οποία είναι φαρμακοποιός 73 χρονών. Έχει 45 χρόνια, 49 χρόνια. Έχει χάσει 45.000 ευρώ. Αυτό το 18 που θα μπορούσε να κάνει την μέση. Απλά επειδή δεν γνωρίζει ότι έχει το δικαίωμα, ακόμα πολύ δεν το γνωρίζει. Άρα να το κοιτάζουν, είναι λεφτά που χάνουν αυτή τη στιγμή. Άρα με το νέο καθεστώς που ισχύει. Και πριν του συνέφερε, τώρα ακόμα παραπάνω. Αυτό λέω. Συμφέρει αν έχεις μία δουλειά και βγαίνει σύνταξη, να βγεις στη σύνταξη και να συνεχίσεις να κάνεις και τη δουλειά. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, διάβαζα κάτι στα στοιχεία της Εργάνης, κύριε Τσουκαλά, και αναφέρονται, έχουμε έκρηξη απολύσεων και ελαστικών μορφών απασχόλησης το Νοέμβριο. Ναι, ναι. Υπήρχε, ήταν πάνω από τους προηγούμενους μήνες, μία αύξηση. Οι απολύσεις έχουν να κάνουν, βέβαια, γιατί το Νοέμβριο, ξέρετε, τελειώνει πολύ συχνά. Τελειώνει Νοέμβριο. Η τουριστική περίοδος, λέτε. Ό,τι απόνερα έχουν μείνει σε αυτήν ή ακόμα και κάποιες δουλειές που μπορεί να είναι παρελκόμενες τουριστικές. Δεν είναι δηλαδή εντός τουριστικής, δεν είναι εργαζόμενοι σε τουριστικά γραφεία, μπορεί να κάνουν διεκπαιρέωση γραφειοκρατική ή να κλείνουν ακόμα τα πακέτα για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, ναι. Άρα πάντα βλέπουμε εκεί ένα ρεύμα απολύσεων. Ήταν λίγο πιο μεγάλο από ό,τι περιμέναμε, ήταν οι προσλήψεις αρκετές την προηγούμενη σεζόν. Και βέβαια το βασικό είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς που πάνε σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Αυτό είναι το δεύτερο που. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, ειδικά με την αλλαγή του πλαισίου, όπου πλέον και η υποδηλωμένη εργασία έχει πρόστιμο 1500. Άρα ένα κίνητρο που κάποιοι είχαν και λέγανε θα τον δηλώσω τον εργαζόμενο 4ωρο, ενώ θα τον έχω 8ωρο, ώστε αν με ελέγξει η επιθεώρηση να μην φάω 1500 ή εύκολα να φάω 1000 ή 500, ναι. Δεν υπάρχει. Και όμως είδαμε αυτό, ενδεχομένως δείχνει ότι σε κάποιες επιχειρήσεις λόγω της ακρίβειας και των αύξησης του κόστους πιέζονται και αναγκάζονται να μετατρέψουν τις συμβάσεις σημαντικής απασχόλησης. Αυτό πρέπει να το αξιολογήσει και η πολιτεία για να δει ότι είναι ένα θέμα που αφορά και τα νοικοκυριά, αφορά και τις επιχειρήσεις. Η τόσο μεγάλη ακρίβεια, χωρίς παρεμβάσεις, γίνονται παρεμβάσεις αλλά γίνονται καθυστερημένα, δημιουργεί γενικά στην οικονομία μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα, είδατε, έχουν ξεκινήσει τα πρόστιμα. Έγιναν και ανακοινώσεις χθες. Καλές ήταν ανακοινώσεις. Εδώ ορθάνωσαν τα οποία προτάθηκαν. Αλλά σκεφτείτε, πριν 8-9 μήνες λέγαμε ότι είναι μόνο εισαγόμενο και δεν έχουμε σωροκέρδια. Ενώ τώρα έχουμε φτάσει, μπαίνουν πρόστιμα, όλοι έχουν αντιληφθεί ότι υπήρχε σωροκέρδια. Δεν γίνεται να είναι ελληνικά προϊόντα πιο ακριβά στην Ελλάδα από ότι είναι σε άλλες χώρες. Εδώ θυμάμαι, θυμάστε και εσείς πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος στα ζητήματα αυτά. Το 2011 συζητάγαμε για την πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση ότι δεν θα είναι μόνο στα φαρμακεία το γάλα, θα είναι και στο σούπερ μάρκετ. Θα είναι και στο σούπερ μάρκετ, ναι. Και θυμάστε αντιδράσεις που είχαν τότε οι φαρμακοποιοί. Βέβαια, βέβαια. Και φτάσαμε να είναι πιο φτηνό στα ηλεκτρονικά φαρμακεία το βραβικό γάλα. Από το σούπερ μάρκετ. Έχετε δίκιο. Αυτό γιατί, ενώ το πλαίσιο άλλαξε, τα μονοπόλια παρέμειναν. Παρέμειναν όταν είσαι 5 επιχειρήσεις. Όταν έχεις μονοπόλια, ακόμα και να κάνεις δομική αλλαγή στο που θα πουλούνται, όταν είναι 4 επιχειρήσεις, 5. Εκεί διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ολιγοπωλιακό, κρατάνε τις τιμές ψηλά, άρα στον καταναλωτή δεν φτάνει μεταρρύθμιση. Άρα δεν μπορείς απλά να κάνεις τα μέτρα ημιτελώς. Αν θες να ανοίξεις την αγορά, πρέπει να ανοίξεις την αγορά και να κάνεις παρεμβάσεις να ανοίξει η αγορά πραγματικά και να δουλεύει πραγματικά ο ανταγωνισμός. Είδαμε με το μέτρο που έγινε τώρα με τα τιμολόγια, επειδή ακριβώς άνοιξε, υπήρξε προς το παρόν μια θετική ανταπόκριση, γιατί είδαμε να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Άρα αυτό είναι ένα παράδειγμα γενικότερο, ότι θέλουμε παρεμβάσεις οι οποίες να διαμορφώνουν όταν έχεις ένα σύστημα ελεύθερης αγοράς, αυτή να κινείται με όρους
πραγματικής ελευθερίας, όχι να κηρύτε με όρους όπου ναι μεν έχω ελεύθερη αγορά, αλλά απ' την άλλη είναι ολιγοπόλια και κάποιες το κερδούν. Μάλιστα. Να επανέλθω λίγο στο θέμα με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Η ανεργία τώρα είναι περίπου στο 10% ή λίγο πιο κάτω? Η επίσημη ανεργία, τέλος πάντων. Είναι λίγο πάνω από 10%. Πάνω από 10%. Βέβαια, στην ανεργία δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Όχι, αυτοί ούτε εργαζόμενοι. Αυτό λέω, τα τετράωρα και τα... Όπως και αυτοί οι οποίοι τώρα γεννιάζουν... Υπολογίζονται ως εργαζόμενοι. Η εγκύκλειος και η εγκύκλειος για εκείνους που δεν έχουν συμβάσει κατά παραγγελίες. Που μπορούν να δουλεύουν 5 ώρες το μήνα. Εργαζόμενοι θεωρούν. Είναι, θεωρούνται και αυτοί εργαζόμενοι. Αλλά είναι εργαζόμενοι όμως. Είναι από τη μία εργαζόμενοι, αλλά μπορεί να παίρνουν λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας που παίρνει επίδομα ανεργίας. Άρα τι εργασία είναι αυτή? Δηλαδή, αν φτάσουμε να μειώσουμε την ανεργία, αλλά να έχουμε πάρα πολλές ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αυτό δεν λύνει το θέμα της αγοραστικής δύναμης. Ακριβώς. Δεν λύνει το θέμα. Εμείς, δηλαδή, όταν έχεις χαμηλή ανεργία, τι έχεις? Πιο πολλές φορές, πιο καλό επίπεδο ζωής, πιο πολύ αγοραστική δύναμη και ταυτόχρονα δουλεύει και πιο καλά ο ανταγωνισμός, διότι ξέρει ο εργαζόμενος ότι ακόμα και αν απολυθώ, θα βρω δουλειά. Άρα, αυτό ανεβάζει και τις αμοιβές. Γιατί όταν ο εργοδότης ξέρει ότι δεν είναι εύκολο να βρω, δεν έχω τόσο μεγάλη προσφορά για φτηνό δυναμικό, ακόμα και αν έχω ζήτηση, αναγκάζεται να κάνει αυξήσεις. Αναγκάζεται να είναι πιο ελκυστικά και αυτά που ο ίδιος προτείνει. Όταν έχω πιο ψηλή ανεργία, οι χαμηλές αποδοχές ή βρέτε απασχόληση, σου λέει ο εργοδότης, μπορώ να προτείνω λιγότερα λεφτά, διότι τα έχει ανάγκη ο άλλος και δεν μπορεί να βρει άλλο δουλειά. Μάλιστα. Άρα, καλή είναι η αγορά σε ένα βαθμό για να το ρυθμιστεί, αλλά αν δεν έχουμε βέβαια και κλαδικές συμβάσεις που να λύσουν τα ζητήματα αυτά, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο όπου να υπάρχει μέρημα στον κόσμο της εργασίας. Είδαμε και τι έγινε με τα εργατικά ατυχήματα. Είχαμε περίπου διπλασιασμό το 2023 σε σχέση με το 2022 και αυτό έχει αιτίες. Μία αιτία είναι η εντατικοποίηση της απασχόλησης, όπου βλέπουμε να δουλεύουν πολύ παραπάνω ώρες και βλέπουμε και ένα θεσμικό πλαίσιο που σπρώχνει στην παραπάνω. Μάλιστα. Να υπάρχει. Δεύτερον, έχουμε ότι η έλλειψη κλαδικών συμβάσεων δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Και τρίτον, ότι αν δεν προσλάβεις προσωπικό στην επιθεώρηση εργασίας, δεν έχει παντού τεχνικούς που μπορεί να κάνουν έλεγχο, ελεγκτές τεχνικής ασφαλείας σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις σου λένε αυτό δεν ελέγχομαι, γιατί να τηρώ μέσα από εσάς, γιατί να τηρώ μέτρα ασφαλείας, και έτσι έχουμε αύξηση ατυχημάτων. Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.